Ναι, είχα πολλές συναντήσεις σήμερα. Είχα πρωινό με τους ανθρώπους του ΣΕΔ και κατόπιν με τους υπευθύνους του ΣΕΤΕ. Πλήρης η ατζέντα σήμερα. Ναι, μετά θα δω τον Ευκλήδη. Κατόπιν θα εκφωνήσω μια ομιλία στο συνέδριο του Economist απόψε και αύριο θα δω τον κύριο Μητσοτάκη και στη συνέχεια τον Υπουργό Ανάπτυξης. Και έχω και ένα άλλο φόρουμ που οργανώνεται από τον Όψε, ένα περιοδικό γαλλικό. Διοργανώνεται εδώ στην Αθήνα. Άρα έχω μια πλήρη ατζέντα, ναι. Σήμερα είχαμε καλά νέα από τις αγορές, διότι οι συναλλαγές πηγαίνουν πάρα πολύ καλά. Υπάρχουν υψηλά ποσοστά στη ζήτηση από τους επενδυτές και τούτο καταδεικνύει ότι είμαστε σε πολύ καλή τροχιά. Και πιστεύω ότι τώρα έχει έρθει η ώρα να προετοιμάσουμε τα βήματά μας προσεκτικά, διότι το προσεχές καλοκαίρι θα είναι ένα ιστορικό ορόσημο για την Ελλάδα. Μετά από 8 έτη, νομίζω ότι τώρα έχει έρθει η ώρα να κάνουμε σχέδια και να οργανώσουμε την επόμενη μέρα. Τούτο με πιο θετικό τρόπο, πιο αισιόδοξο τρόπο για τον ελληνικό λαό που έχει υποφέρει πολλά τα προηγούμενα έτη. Έρχομαι εδώ όντας αισιόδοξος και πεπισμένος. Είμαι αισιόδοξος διότι βλέπω ότι η ελληνική οικονομία βρίσκεται σε φάση ανάκαμψης. Έχω δει τους αριθμούς ανάπτυξη 1,6 και 1,5 για τα επόμενα έτη. Βλέπω ότι η ενεργία μειώνεται. Βλέπω ότι η επιστροφή στις αγορές έχει σχεδιαστεί παρά τις αμφιβολίες, παρά τις αναταράξεις που υπάρχουν στις αγορές. Και αυτό είναι ένα μήνυμα ότι μπορούμε να κινηθούμε προς μια επιτυχία ολοκλήρωση του προγράμματος το καλοκαίρι. Και για το μέλλον πρέπει να πω ότι αυτό θα βρίσκεται στην ευκαιρία της Ελλάδος. Για μένα είναι σαφές. Όταν είσαι στο πρόγραμμα, είσαι σε πρόγραμμα. Όταν είσαι εκτός προγράμματος, είσαι εκτός. Αυτό φυσικά δεν σημαίνει ότι δεν θα υπάρχουν δεσμεύσεις. Ναι, αλλά όταν μιλάμε για μια καθαρή έξοδο, μιλάμε για μια επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος. Ναι, είναι πολύ σημαντικό να εννοούμε τα ίδια πράγματα, να μιλάμε την ίδια γλώσσα χωρίς διερμηνείς. Όχι, εδώ δεν χρειαζόμαστε διερμηνείς. Όχι επειδή μιλάμε αγγλικά, αλλά επειδή κατανοούμε ένα τον άλλο πολύ καλά.